Το βλέμμα του Στέτσκο Κάτανετς, ο Ολυμπιακός, έδωσε συνέχεια στα αρνητικά αποτελέσματα. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν το γνωστό νοχελικό τους πρόσωπο των τελευταίων αγωνιστικών, σκορπώντας την απογοήτευση στους οπαδούς τους. Μπορεί η υπεροχή να υπήρχε, σε καμία περίπτωση όμως σε τέτοιο βαθμό που να απειλήσει τη μαεστρικά στημένη προοδευτική. Αναλαμβάνουμε το μερίδιό μας. Ο κόσμος δίκαια παραπονιέται, δίκαια φωνάζει. Έχει απαιτήσεις από εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από μια καλή προσπάθεια του Ντρασένα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έφτασε μόνο μια φορά κοντά στον γκολ. Στο 31ο λεπτό, ο Ανατολάκης με ανάποδο ψαλίδι προσπάθησε να νικήσει τον Γκόι, αλλά ο τερματοφύλακας τον Βυσσινή αντέδρασε σωστά. Η ψυχολογική κατάσταση των παικτών του Ολυμπιακού που έχει δημιουργηθεί από τα τελευταία αποτελέσματα, αναμφισβήτητα έχει επιδράσει δυσμενώς για να μπορέσει η ομάδα με τέτοιους παίκτες να μπορέσει να ξεπεράσει μαζικές άμυνες όπως ήταν αυτή της προοδευτικής. Ίδιο σκηνικό και στην επανάληψη για τον Ολυμπιακό. Κάποια σούτ από τον Καρεμπέ αλλά και τον Ζέντεμπεργκ δεν βρήκαν στόχο. Στο 88 λεπτό η προοδευτική έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Κομιώτης. Ένα λεπτό αργότερα ο Κόης αντέδρασε υποδειγματικά στο σούτ του Οφορίκουε. Τελευταίο σφύριγμα του Φινοκαλιώτη έστειλε τους παίκτες της προοδευτικής στους 7 ουρανούς και τους οπαδούς του Ολυμπιακού κυριολεκτικά να βράζουν στην κερκίδα. Αν ρωτήσετε πάλι όπως μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν πιστεύαμε να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα, δεν νομίζω να υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να κατεβάζει τη μάνα του για να χάνει.